Πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καθώ και στου θεατέ μα. Έχουμε, έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Να πάω σε μία δήλωση, από ομιλία τέλο πάντων, ένα, ένα μικρό κομμάτι, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργό από, από την ιδία που βρίσκεται και που αφορούν την ελληνική οικονομία. Λέω ότι η Ελλάδα έχει πλέον ξεπεράσει την κρίση. Δεν υπάρχει πια η Ελλάδα της κρίσης και μιλάει και για τα δημοσιονομικά. Μιλάει και για την επενδυτική. Πάμε στην παρακολούθηση να ακούσουμε μαζί και να γυρίσουμε όλοι τους σχολιάσματα. This trip uh, has been an opportunity to talk a little bit more about the progress that uh, Greece has made and why Greece should be an attractive uh, investment destination um, uh, for Indian companies. The Greece of the financial crisis the, Greece that made the headlines for all the wrong reasons, frankly, no longer exists. And we seem to be making the headlines now for the right reasons and not for the wrong reasons. Είμαστε στο σωστό δρόμο δημοσιονομικά και είμαστε και ελκυστικό προορισμός για επενδύσεις, είπε ο πρόεδρος ε, κύριε Νεκτάρια. Αυτή είναι μια καλή δήλωση που πρέπει να λέγεται στο εξωτερικό. Διότι έχουμε ανάγκη αυτές τις διεθνείς επαφές και ειδικά με την Ινδία... Ακριβώς. Η οποία είναι... είναι πολύ σημαντικό ταξίδι αυτό κύριε καθηγητά. Ε. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι είναι. Δηλαδή η Ινδία εξελίσσεται στον, δε... στον τρίτο μεγαλύτερο παίκτη και σταδιακά προς τα μέσα του αιώνα... στο δεύτερο, ε... εάν... εάν υποσχελίσει την Κίνα. Επομένως, ε... είναι καλή η επαφή αυτή που έκανε η κυβέρνηση με την Ινδία... για να ανοίξουν πρόωρα τα κανάλια συνεργασιών και μήπω καταφέρουμε και εξασφαλίσουμε για αυτόν τον άξονα μεταφορών και προμηθειών μέσω τη Σαουδική Αραβία, τη Μεσογείου κλπ. Και, λοιπά και φτάσουμε στην Ελλάδα. Και αυτή είναι πολύ καλή εξέλιξη. Επομένω, νομίζω ότι αυτό καλά έκανε και το επεσήμανο ο Πρωθυπουργό. Πέρασε μια αισιόδοξη εικόνα προ έξω. Οι επιχειρηματίε και από τι δύο πλευρέ γνωρίζουν τα θετικά και τα αρνητικά. Και νομίζω, και νομίζω ότι θα προχωρήσουν θα πολλές συμφωνίες. Αυτό το ταξίδι θα βγάλει Έτσι. πολλές συμφωνίες από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι. Και είναι μια, μια χώρα η οποία λόγω ιστορίας και αυτή όπως και εμείς έχει, βλέπει καλά την Ελλάδα και αισθάνεται άνετα με, την, με τις συνεργασίες που θα προκύψουν. Επομένως, μόνο θετικά θα πάνε τα πράγματα και από εμά εξαρτάται βέβαια να επωφεληθούμε και να τα σχεδιάσουμε αυτά γιατί αυτές οι εμπορικέ συμφωνίες δεν πρόκειται να γίνουν με τυχαίο τρόπο ή με τον τρόπο Όχι, που Όχι, θέλει προεργασία, δουλεύουμε. θέλει προετοιμασία, θέλει. Έτσι. Δεν είναι. Και ούτε επειδή Έτσι. υπόθηκε κάτι θα γίνει και καλά. Θέλει και δουλειά μετά. Έτσι είναι. Έτσι είναι και νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε σοβαρά αυτή τη φορά όλο αυτό το πράγμα. Ακριβώ. Τώρα και υπάρχει και μία ακόμα συμφωνία που και αυτή από ό,τι μαθαίνω έχει προχωρήσει αρκετά. Το έχουμε συζητήσει και μαζί σε προηγούμενε συνεντεύξει στο θέμα αυτό. Για να έρθουν οι Ινδοί εργάτε γη στην Ελλάδα και μάλιστα για μεγάλο αριθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη και υπάρχει και γενική εκτίμηση στον αγροτικό κόσμο και όχι μόνο ότι οι Ινδοί εργάτες είναι εξαιρετικά παραγωγικοί και είναι και υψηλού επίπεδου και εάν καταφέρουμε και τους εκπαιδεύσουμε και λίγο στα, πρώτα στάδια που φτάνουν ναι, στην Ελλάδα ναι, ναι. θα αποδειχθούν εξαιρετικά αποτελεσματικοί στη βελτίωση της παραγωγικότητας τόσο στον αγροτικό τομέα όπου και όπου αλλού ασχοληθούν. Και στον τουρισμό και έχουμε μεγάλε μια... μεγάλες ελλείψεις και πιο... εκεί Με... χρειαζόμαστε εργατικά χέρια. Και, έτσι, και Εκεί χρειαζόμαστε. Και έχουν και μια άλλη κουλτούρα. Δεν είναι αυτός ο φανατισμένος μουσουλμάνος σωστό, ο σωστό. μπορεί σωστό. να δημιουργήσει άλλες παρενέργειε. Σωστό. Δηλαδή σωστό. η κουλτούρα των Ινδών είναι αρκετά ανεκτική για, την, για, τα δικά μας δεδομένα και νομίζω ότι αυτό είναι ένα επιπλέον θετικό θέμα της συνεργασίας με την Ινδία. Μάλιστα. Τώρα πείτε μου κάτι άλλο και με αφορμή της αγροτικές κινητοποίησης. Και σήμερα είναι η Μελισσοκόμη στο, <coughs> στο, κέντρο. Υπάρχουν περιθώρια ε, δημοσιονομικά. Ξέρω θα μου πείτε δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν κάτι ε, να, τους δοθεί κάτι παραπάνω κυρίως στο πετρέλαιο, θέρμανση, στο πετρέλαιο κίνηση που ζητάνε όλα αυτά είναι βραχυπρόθεσμα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση με τους μεγάλους φόρους που αντλεί λόγω του πειθωρισμού, γιατί δεν έχει κάνει καμία αναπροσαρμογή στους φορολογικούς συντελεστέ, μαζεύει πολλούς φόρους. Θα μπορούσε να δει πιο θετικά το θέμα των αγροτών, διότι εδώ έχει και, τα, και τις εξή ευθύνε η κυβέρνηση. Ότι δεν κατάφερε τόσα χρόνια να φτιάξει έναν καινούριο οργανισμό γεωργικών ασφαλίσεων. Ο... διότι ο υφιστάμενος λειτουργεί με προϊστορικά συσ... συστήματα. Επομένως, είναι απαρχιωμένο. Ε... είναι απαρχιω... Ξεπερασμένο. Έτσι, έτσι, τελείω. Έχουμε κάνει προτάσει από το 2017 από το Πανεπιστήμιο Πυραιό, δεν έχει γίνει τίποτα. Εάν είχε γίνει, τώρα θα είχε παρέμβει αυτό ο καινούριο οργανισμό που είχαμε προτείνει από τότε. Θα είχε πληρώσει γύρω στο 1,5 με 2 δισεκατομμύρια στου αγρότε του Θεσσαλικού κάμπου για τι καταστροφέ από τι που ναι. πάθανε. Και τουλάχιστον αυτοί θα είχαν ηρεμήσει λιγάκι. Επομένω, εδώ είναι οι, οι ελλείψεις και οι ευθύνε των κυβερνήσεων, των διαδοχικών και όχι μόνο της υφιστάμενης. Ότι δεν φροντίζουμε να δούμε σε μακροπρόθεσμη βάση τα θέματα. Δεν έχουμε φτιάξει μια σειρά από ασφαλιστικούς οργανισμούς ούτε στις φυσικές καταστροφές. Και θα λέμε τα ίδια παράπονα πάλι όταν συμβεί η επόμενη φυσική καταστροφή. Δεν έχουμε φτιάξει ασφαλιστικούς οργανισμούς για, την, για τους γεωργικούς κινδύνους. Και βλέπετε ότι κάθε φορά Τρέχουμε όλοι στον κρατικό προπολογισμό για να πάρουμε λεφτά. Ναι. Και, δε... και βέβαια ο κρατικό προπολογισμό μπορεί να έχει τώρα λεφτά γιατί λόγω του πληθωρισμού μαζεύονται αρκετά φορολογικά έσοδα, αλλά αυτά δεν μπορεί να είναι μόνιμε λύσει. Ο αγροτικό τομέα, τα έχουμε ξαναπεί και μαζί, χρειάζεται μία εκβάθρων ανα... αναδόμηση και επανασχεδιασμό. Restart, και... για να χρησιμοποιήσουμε και τη. restart χρειάζεται, έτσι. κύριε καθηγητά. Έτσι είναι και έχουμε περιγράψει και το μοντέλο του το το οποίο πρέπει να γίνει. Τώρα ας, Επομένως, ας πούμε, πρέπει τώρα μιας και το λέτε, το λέτε αυτό, να σκύψει επάνω. Μιας και το λέτε τώρα αυτό με, για τους μελισσοκόμους ε, που είναι τώρα στο Σύνταγμα. Τι λένε οι άνθρωποι, ότι με αυτό με τις λινοποιήσεις δεν πάει άλλο, έχουμε καταστραφεί. Με το, με το κινέζικο μέλι του ενό ευρώ που αγοράζουν το κιλό, με τι προσμίξει, το βαφτίζουν ελληνικό και το αγοράζουμε εμεί από το σούπερ μάρκετ. Κοιτάτε εδώ τώρα πώς αντιμετωπίζετε αυτό για, για να δείτε πόσο πίσω είμαστε τελικά σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Εμείς έχουμε πολύ καλά ποιοτικά προϊόντα και στο λάδι και στο μέλι Ακριβώς. και σε άλλου είδους τέτοια προϊόντα. Τι γίνεται όμως δεν έχουμε φτιάξει ένα brand name. Το μεν λάδι το πουλάμε χήμα στους Ιταλούς οι οποίοι το συσκευάζουν και το πουλάνε 20 φορές επάνω. Ιταλικό για και το ονομάζουν Ιταλικό βέβαια. Ναι. Και, στη, και, στο, και, στη περί... και το ονομάζουν Ιταλικό. Ναι. Ναι. Γιατί, γιατί εκεί είναι η προσθέμενη αξία. Ναι. Και τι έγινε τώρα. Στο μέλι έχουμε το αντίθετο πρόβλημα. Έρχονται οι εισαγωγέ με υποδέστερη κατηγορία μέλι, βάζουν μια ταμπέλα ελληνική και το πουλάνε Ακριβώς. πολύ ακριβότερα και υπονομεύουν τα, την ελληνική προσπάθεια. Διότι ούτε στο μέλι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μεγάλη κλίμακα παραγωγή. Κρατήστε από όλα αυτά που λέμε την έκφραση κλίμακα παραγωγή. Εκεί είναι το μυστικό για να πάρουμε τα πάνω μας σε όλους τους τομείς και στη βιομηχανία και στον τουρισμό και στις υπηρεσίες και ειδικότερα τώρα στον αγροτικό τομέα. Είναι όλα πολύ μικρού μεγέθους. Το 99% των επιχειρήσεων στη χώρα είναι πάρα πολύ μικρού μεγέθους. Δεν είναι αποτελεσματικό, δεν προσφέρει τίποτα στην οικονομία, φοροδιαφεύγει και προκύπτουν όλα αυτά τα προβλήματα συνέχεια και όχι μόνο τώρα, σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης. Πρέπει να κάνουμε συγχωνεύσεις, πρέπει να κάνουμε συνεργασίες, να φτιάξουμε εθνικούς φορείς, ένα, έναν εθνικό φορέα έχω προτείνει εγώ για όλη τη χώρα, για τα κύρια προϊόντα, για να έχουμε κάποια κλίμακα παραγωγής. Διότι αν δεν έχεις κλίμακα παραγωγής δεν μπορείς να πας στην Ινδία που λέγαμε προηγουμένως. Οι ποσότητες οι δικές μας δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το 1% των αναγκών της Ινδίας, ούτε το 1% των αναγκών της Κίνας. Επομένω, πώ θα πα εκεί όταν έχει αντί για έναν φορέα, έχει χίλιου ή έχει 50 ή 100. Ναι. Επομένω, πρέπει να σοβαρευτούμε, να, να συγκεντρώσουμε δυνάμει, να δημιουργήσουμε κλίμακα παραγωγή σε αυτά τα κέρια προϊόντα που έχουμε, ώστε να μην καταλήγουμε σε τέτοιε εικόνε άνδρε που δείχνετε τώρα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούν όλο τον χρόνο να μην μπορούν να πουλήσουν να το, μπορούμε. το, μέλι και, το οποίο και Και στην το ουσία να μην μπορούν να, να το ζήσουν, προϊόν. κύριε καθηγητά, να μην μπορούν να ζήσουν δηλαδή. ε, δεν γίνεται. Μα θα, θα, θα τα και αυτοί. Ακριβώ. Ακριβώς. ακριβώς. Το, το άλλο το μοντέλο που περιγράψετε, μου το έχετε αναλύσει σε άλλη συζήτηση που έχουμε κάνει ε, ε, ε Αυτό βέβαια υπάρχει αντίληψη και θα το έχετε ακούσει κι εσεί. Ε, Συμπολίτε μα, συμπατριώτε μα που έχουν ένα μικρό μαγαζί, μια, ένα μικρό κάτι, σου λέει εγώ από αφεντικό θα παραγίνω να υπάλληλο. Ναι, ναι. Αυτό είναι, είναι μέσα στην κουλτούρα μας αλλά τώρα οι καινούργιε γενιέ πρέπει να ξαναδούν τα πράγματα σε καινούργια βάση. Αυτά έχουν τελειώσει. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο για την Ελλάδα και εάν θέλουμε να επιβιώσουμε και κυρίως και να φέρουμε καινούργιε γενιές, καινούργιες γενιές αγροτών, διότι οι παλιές γενιές αποσύρονται πλέον ή έχουν εγκαταλείψει την γη. Στην τελευταία δεκαετία το 1 τέταρτο της καλλιεργής ημισγής έχει εγκαταλειφθεί και έχουν αυξηθεί στην ίδια περίοδο οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων κατά 70%. Ναι. Αυτά που λέγαμε τώρα για το μέλι και για άλλα πράγματα. Μέχρι και ντομάτε εισάγουμε. Ακριβώ. Μέχρι και ντομάτε, όπω το λέτε. Μέχρι και ντομάτε. Ναι. Στην Ελλάδα εισάγουμε ντομάτε. Δηλαδή... Και να... μάλιστα από πού τα εισάγουμε. Από την Πολωνία και από το Βέλγιο. Δηλαδή πρόκειται για, για γελίε καταστάσει. Ακριβώ επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε ένα στοιχειώδη προγραμματισμό σε τίποτα. Και τι πρέπει να μάθουν λοιπόν οι καινούργιε γενιέ και είναι παιδιά τα οποία έχουν εφόδια, έχουν κάνει σπουδέ. Πρέπει να μάθουν ότι το κλειδί είναι η κλίμακα παραγωγή. Δηλαδή, ό,τι πόρου έχουν, είτε κεφάλαια, είτε γη, είτε εξοπλισμού, είτε τεχνογνωσία, να τα συνεισφέρουν σε μια ενιαία εταιρεία όπου θα είναι μέτοχοι. Και έτσι θα πολλαπλασιάσουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Και τώρα και να σα ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Μια και το λέτε αυτό, ε, το, ξέρω ότι το έχετε μελετήσει και το έχετε περάσει και το έχετε ζήσει κι εσεί. Θυμάστε του συνεταιρισμού, πώ ξεκίνησαν, πώ έγιναν και την κατάληξη. Έτσι είναι. Καταστε, καταφέραμε και καταστρέψαμε το θεσμό του συνεταιρισμού. Ακριβώ. Ακριβώς. Όλη η Δυτική Ευρώπη βασίζεται στου συνεταιρισμού. Ακριβώ. Γι' αυτό και, το λέω. Και, και εμεί καταφέραμε πανίσχυρο. να το καταστρέψουμε, όπω είπατε. Να Έτσι. το απαξιώσουμε. Έχουν πανίσχυρου συνεταιρισμού με τις mutual ασφαλιστικές εταιρείες, με τις μεγάλες τράπεζες που έχουν ιδιοκτήτες στους συνεταιρισμού. Εμείς όχι μόνο καταστρέψαμε τους συνεταιρισμού, αλλά με τις αλλεπάλληλες πτωχεύσεις οδηγήσαμε και σε διάλυση και την αγροτική τράπεζα, την οποία την κλείσαμε κι αυτή. Και επομένως τώρα πρέπει να ξεδι... ξανασχεδιάσουμε από την αρχή. Νομίζω ότι η λέξη συνεταιρισμό είναι πλέον μια εντό εισαγωγικών βρώμικη λέξη για τον Έλληνα αγρότη. Δεν θα ξαναμπεί σε τέτοια σχήματα. Αυτό που πρέπει να ετοιμάσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μοντέλα ανώνυμων εταιριών. Μία ανώνυμη αγροτική εταιρεία για κάθε έναν από του 325 δήμους της χώρας. Και εκεί από... με... Με, τε... με τεχνογνωσία που θα πάρουμε από ξένα πανεπιστήμια τα οποία έχουν ειδικευθεί εκεί λόγω των κλιματικών αναγκών θα πούνε σε κάθε μία περιοχή της χώρας τι πρέπει να καλλιεργείται και πώς πρέπει να καλλιεργείται και με τι τεχνολογία και με τι εξοπλισμού και πόσο εργατικό δυναμικό Ακούγεται θα χρειαστεί. Ακούγεται πολύ καλό αυτό που το περιγράφετε, αλλά θα πρέπει να πείσουμε και τον αγρότη που θα είναι στον τάδε Δήμο ότι αυτό που καλλιεργούσαμε μέχρι τώρα πρέπει να το ξεχάσει και να βάλει κάτι άλλο. Θα το κάνει υποχρεωτικά, διότι έτσι όπω εξελίσσεται το κλιματικό πρόβλημα, δεν θα μπορεί να καλλιεργεί αύριο αυτό που καλλιεργούσε σήμερα. Εδώ χρειάζεται η τεχνογνωσία που έχουν τα Αμερικάνικα, τα Ολλανδικά και τα Ισραηλινά Πανεπιστήμια. Και Αυτή εδώ χρειάζεται και η νέα γενιά των αγροτών, που είπατε πριν. Πιο εξειδικευμένοι, πιο μορφωμένα παιδιά, πιο... έτσι είναι. Μα αυτοί θα τα κάνουν αυτά. Η παραδοσιακή γεωργία έχει πεθάνει στην Ελλάδα. Δεν έχει μέλλον και όσο το καταλάβουμε, όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερο. Αυτή η τεχνογνωσία πρέπει να μεταφερθεί μετά στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώ και στι γεωπονικέ σχολέ των άλλων πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα, και να την διατηρούν και να την επικαιροποιούν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι επιστήμονε και οι γεωπόνοι πρέπει να είναι δίπλα στον αγρότη. Διότι η τελευταία φορά που είδε ο οποιοδήποτε ο... 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 αγρότη σαν γεωπόνο είναι τώρα και δεκαετίε. Δηλαδή, ο πόνος να είναι σε ένα γραφείο μέσα κλεισμένο, δεν καταλαβαίνω το νόημα. Ναι, έτσι είναι. Δεν έχει κανένα νόημα. Αγρότη και ειδικά οι καινούργιε αυτέ καλλιέργειε που συζητάμε τώρα είναι ένταση κεφαλαίου και τεχνογνωσία. Ούτε καν η γη δεν θα χρειάζεται σε λίγο. Μην ξεχνάτε πώ παράγουν οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί δεν έχουν έδαφο. Αλλά τι κάνουνε. Έχουν βρει τρόπου και καλλιεργούν και είναι η μεγαλύτερη παραγωγή και εξαγωγή μεγαλύτερη εξαγωγή μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων σε όλο τον πλανήτη, δεύτερη μετά τις Ηνωμένε Πολιτείες. Μία χώρα η οποία είναι δυόμισι φορές σαν την Πελοπόννησο. Μάλιστα. Πάμε τώρα σας παρακαλώ, επειδή ξεκινήσαμε με τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στον αγροτικό χώρο. Και επειδή είναι σε εξέλιξη και τα υπόλοιπα θέματα, καταρχήν συζητείτε ας πούμε, τώρα σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί το εντός της ημέρας το νέο νομοσχέδιο για τους ποινικού κώδικες και για την αλλαγή, την επιτάχυνση στη δικαιοσύνη. Λέτε ότι με αυτό θα γίνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση που, και... που συζητάμε γενικότερα και τα θέματα που έχουμε τη δικαιοσύνη. Είναι τολμηρή δηλαδή αυτή η μεταρρύθμιση, πόσο... καταλαβαίνετε πώς ρωτώ. Τα το γνωρίζω καλά τον Υπουργό και νομίζω. Επειδή ότι ξέρω ότι το γνωρίζετε, γι' αυτό σα σας ρώτησα. Έχει κάνει φιλότιμη προσπάθεια να βελτιώσει τα πράγματα, τα οποία τα ξέρει από μέσα. Και Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει αυτή τη φορά. Βλέπω βέβαια τι αντιδράσει των νομικών σχολών... Αυτό είναι και εμένα η η. η, η ναι. τέτοια και λέω ο προβληματισμό μου. Βλέπω το δικηγορικό σύλλογο τη Αθήνα, βλέπω και τι. Έχουν αντιδράσει. Θα, θα, έλεγα ότι επειδή έχουμε δοκιμάσει όλα τα άλλα και έχουν αποτύχει, παρόλες τις επιφυλάξεις που πιθανόν να υπάρχουν από το διοικηγορικό και το νομικό κόσμο, ναι. θα έλεγα να δώσουμε μια ευκαιρία στις νέες δερμίσεις να δουλέψουν. Και αν αν τα δούμε έξι, στην θα πράξη, δηλαδή, λέτε, αν θα αποδώσουν, θα αν θα έχουν αποτέλεσμα. Δούμε στην πράξη. Ναι, ναι, γιατί αν έχουν, εάν δεν έχουν αποτέλεσμα μπορούμε να τα αλλάξουμε, αλλά... Κάτι πρέπει να γίνει για τα πράγματα που έχουν ξεφύγει και από πλευρά εγκληματικότητα. Ε, ε, και από πλευρά λειτουργία τη δικαιοσύνη με τι καθυστερήσεις και με όλα τα άλλα τα τέλειωτα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά. Ε, Ελπίζω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται να αποδώσει. Όλο αυτό ελπίζουμε. Αλλά... Πάμε τώρα σε, σε έναν άλλο μεγάλο χώρο επίση προβληματικό, το... την υγεία. Την υγεία έχετε περάσει και από, από το ΙΚΑ, γνωρίζετε τα θέματα. Τα απογευματινά χειρουργία τη γνώμη σα, είναι ένα μέτρο ε, αυτό που λέμε που θα εξυγχρονίσει την υγεία, που θα προσφέρει κάτι Αυτό έχει θεσπιστεί τώρα και πολλές δεκαετίες από, το, από τις αρχές του, της, δεκαε, της πρώτης δεκαετίας του καινούργιου αιώνα δεν έχει εφαρμοστεί και ούτε χρειαζόταν να είναι εφαρμοστεί αυτό κα, πάλι κάνουμε αποσπασματικές κινήσεις χωρίς λόγο δηλαδή κανένας δεν κάθεται να δει αυτό το συνολικό πλαίσιο που έχουμε προτείνει από το 2018, το 2018, 7 καθηγητές από 5 πανεπιστήμια, φτιάξαμε ένα ενιαίο πλαίσιο δραστικής αναμόρφωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, χωρίς καμία επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού. Και αν υλοποιηθούν αυτά και βελτιωθούν οι υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων, τότε θα μπουν καινούργια χρήματα, καινούργιοι πόροι στο σύστημα, και σταδιακά θα οδηγήσουν σε διπλασιασμό των αμοιβών των γιατρών. Αυτό με λίγα λόγια είναι η συνοπτική παρουσίαση τη πρόταση που κάνουμε. Αντί λοιπόν να καθίσουν οι αρμόδιοι και να εφαρμόσουν αυτά, αυτές τις προτάσεις τις οποίες, οι οποίες έχουν οριμάσει και δεν είναι μόνο ελληνικές προτάσεις όλα αυτά τα έχουμε προσαρμόσει με βάση τις σειρές των μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Οι μόνη που δεν έχουμε κάνει καμία μεταρρύθμιση τα τελευταία 30 χρόνια στα συστήματα υγεία είμαστε εμεί. Δηλαδή, τι κάναμε. Φτιάξαμε τη δεκαετία του 80 τα νοσοκομεία και πολύ καλά κάναμε. Καλύψαμε όλη τη χώρα γιατί υπήρχαν κενά. Φτιάξαμε πρωτοβάθμιε μονάδε υγεία, αυτά τα κέντρα υγεία, στα δημοτικά ιατρία και όλα τα υπόλοιπα. Κα, στην αρχή αυτά λειτουργήσαν σε κάποιε περιοχέ, αλλά μετά ατόνισαν και έμειναν τα κτίρια. Σε κάποια έχουν μείνει τα κτίρια σκέτα, ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, ναι, είναι εγκαταλελειμμένα. Δεν έχουμε ναι. υπάρχουν εξοπλισμοί. Και, και λοιπόν... έχει μείνει και η ταμπέλα κέντρο υγεία, ξέρω εγώ πού. Αυτά, αυτά, είπαμε λοιπόν στι προτάσει μα, πώ μπορούν να αναβιώσουν όλα και να φτιάξουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα. Κύριε δύο δύο Καθηγητά, δύο να ρωτήσω κάτι. Χωρίς. επειδή ασχολείστε χρόνια με όλα αυτά τα θέματα και με τι μεταρρυθμίσει, γιατί σε αυτή τη χώρα να μην είχαμε ποτέ και να μην έχουμε ακόμα αυτό που λέμε πρωτοβάθμια ε, περίθαψη. Και να μην χρειάζεται με το παραμικρό να τρέχουμε στα νοσοκομεία. Διότι, στη, ο, διότι, ο χώρο τη υγεία έχει και πολλά λεφτά και πολλέ ψήφου. <laughs> και επομένω το πολιτικό σύστημα <sighs> αρέσκεται να παίζει με αυτά. Ο κόσμο δεν φταίει όμω. Είχαμε... Ο κόσμος δεν φταίει, κύριε καθηγητά. Έτσι είναι. Και μάλιστα η αγωνία. Η δική μα. Φέρομαι τώρα στην ομάδα των καθηγητών που πόνισε αυτέ τι μελέτε. Είναι το τι θα γίνει. Διότι αν χαθεί αυτή η τετραετία και μετά μας πιάσει το πρόβλημα του, της γύρανση του πληθυσμού, μετά τι θα γίνει με το σύστημα υγείας. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν όλες αυτές τις αποσπασματικές αποφάσεις, πρέπει να ξέρουν ότι η χώρα έχει και συνέχεια και έχουμε μπροστά το πρόβλημα της γύρανσης του πληθυσμού. Εάν δεν φτιάξουμε και τώρα το, το, το yeah. σύστημα της υγείας... Τότε θα, θα χάσουμε θα γίνει... οριστικά το τρένο λέτε. Είμαστε που ε, το ε... έχουμε χαμένο σχεδόν, θα το χάσουμε οριστικά μετά. Και να πούμε και το άλλο, ότι οι, πολίτες, οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας Μπράβο. σε όλη την Ευρώπη. Τώρα τι κάνουμε, τους φορτώνουμε κι άλλα δηλαδή. Δεν ξέρω πώ θα βγει η Επομένως... εξίσωση. Ειλικρινά δεν ξέρω πώ θα βγει η εξίσωση. Τώρα συζητάμε να, ε, στη σειρά. Έχουμε πει 4-5 μεγάλε μεταρρυθμίσει που πρέπει να γίνουν και παντού υπάρχει ένα πρόβλημα. Αγροτικά, υγεία, ε, θα έρθω τώρα στην παιδεία, γιατί τέλο του μήνα έχουμε και το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ε, βλέπω και εκεί αντιδράσει από την αντιπολίτευση. Είδα τον κύριο Δουλάκη το πρωί στη Βουλή, είπε το ψηφίσει. Ε, εκεί πώ το βλέπετε το θέμα με τα μη τα κρατικά πανεπιστήμια, Πάλι έγινε μια εκπομπή ενό λαθασμένου μηνύματο. Τα δημόσια πανεπιστήμια δεν κινδυνεύουν από τίποτα. Το μόνο, το μόνο πρόβλημα με τα δημόσια πανεπιστήμια είναι η ανάμειξη του Υπουργείου Παιδείας. Στην ε, το υπου... στη, στη λειτουργία τους λέτε. Στην, στην καθημερινή, στην καθημερινή ζωή, λειτουργία, λειτουργία των πανεπιστήμιων. Δηλαδή φτιάχτηκε ο προηγούμενος νόμος της κυρίας Κεραμέως, είχε 400 άρθρα για, τα, για την δίκηση και λειτουργία των πανεπιστήμιων. Τώρα πάλι άλλα 100 άρθρα για το, τα πανεπιστήμια. Το θέμα ποιο είναι εδώ, να φύγει το Υπουργείο μέσα από τα πανεπιστήμια. Και τα πανεπιστήμια με τι δυνάμει που έχουν και με του πόρου που έχουν. Αν δεν έχει το κράτο, άλλα λεφτά να του δώσει, δεν πειράζει. Αντί να αποκτήσουν στην πράξη την αυτονομία του, αυτό να λέμε τώρα. Την αυτο... Έτσι είναι. Στην πράξη όμω, όχι στα λόγια. Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση. Όλε αυτέ οι συνεργασίε που λέγονται και που κάποιοι τι φοβούνται. Πού θα καταλήξω, στα δημόσια πανεπιστήμια. Ακριβώ. Δηλαδή, τα, 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 σοβαρά δημόσια πανεπιστήμια δεν θα έρθουν για να ασχοληθούν με δέκα τη κατηγορία κολέγια στην Ελλάδα. Θα έρθουν να συνεργαστούν με τα δικά μα τα Και ήδη να σα δημόσια... πω κάτι, επειδή το εσείς το ξέρετε τώρα, αλλά ήδη και το δικό σα πανεπιστήμιο και το ΕΚΠΑ και άλλα πανεπιστήμια δεν συνεργάζεστε με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού για μεταπτυχιακά και, και ανταλλαγέ φοιτητών. Αυτό γίνεται ήδη, δεν γίνεται. Και αυτό πρέπει να επιταχυνθεί και να φτιαχτεί εδώ πέρα ένας, ένα εκπαιδευτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως λέμε τώρα και 20 χρόνια. Πρέπει επιτέλους να γίνει αυτό. Και θα γίνει και πολύ υψηλό επιπέδου. Και εκεί έπρεπε να επικεντρωθεί όλη η συζήτηση, διότι... Τα δικά μας τα πανεπιστήμια, τα δημόσια θέλω να πω, ναι. δεν κινδυνεύουν τώρα από, το, από, κάποια δέκα της κατηγορίας πανεπιστήμια που θα έρθουν για να φτιάξουν... Από ό καταλαβαίνω, τώρα, ό,τι καταλαβαίνω τώρα λέτε δε ότι δεν θα έρθουν, δε θα έρθουν δε, δε... Προβλέπετε να έρθουν μεγάλα πανεπιστήμια, γνωστά πανεπιστήμια. Όχι, όχι, όχι. βέβαια. Μα δεν, 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 έχει λόγο κανένα. Δεν έχουν λόγο, θα μου πείτε. Να, να συνεργαστεί με κάποιο ανύπαρκτο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Αν έρθει, θα συνεργαστεί με το Αθηνών, θα συνεργαστεί με το Πολυτεχνείο. Επομένω, αυτά ό, όλα τα πράγματα δεν, δεν είναι αποτε... Γι' αυτό χάνουμε, χάνουμε και την ουσία των πραγμάτων, επειδή δεν τα αντιμετωπίζουμε σοβαρά τα πράγματα. Και Εκεί έπρεπε να επικεντρωθούμε τώρα. Αλλά ο δημόσιο διάλογο, το είπατε κι εσεί, επικεντρώθηκε στο ποιο θα έρθει, τι θα έρθει, αν θα έρθει το Γέιλ, αν θα έρθει η Σορβόνια, αν θα έρθει το άλλο. Και χάνουμε την ουσία από το καταλαβαίνω. Μα τώρα είναι δυνατόν να έρθει το Γέιλ για να συνεργαστεί με ένα δέκα τη κατηγορία τοπικό πανεπιστήμιο ή το, τοπικό κολέγιο. Αν θα έρθει το Γέιλ, που δεν υπάρχει καμία περίπτωση, θα έρθει να συνεργαστεί μόνο με το Αθηνών. Με το ΕΚΠΑ. Και, για πολύ συγκεκρι... ναι. Με το ΕΚΠ, ναι. ναι. και μόνο με, και μόνο για πολύ συγκεκριμένα αντικείμενα. Ακριβώς. Επομένως, όπως και εμείς είμαστε έτοιμοι τώρα στο Πανεπιστήμιο Πυραιός, να, να ενισχύσουμε τις ήδη υφιστάμενες και να πολλαπλασιάσουμε τις διεθνείς συνεργασίες με αυτό το καινούργιο πλαίσιο που πάει να φτιαχτεί. Επομένως δεν κινδυνεύουμε από τέτοια πράγματα. Απλώς πάλι καταφέρνουμε να, να δημιουργούμε σύγχυση στο κλίμα συνενόησης που θα έπρεπε να επικρατήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάμε πολλά σήμερα, αλλά είναι και πολλά τα, τα, τα θέματα. Μεσημέρι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα στους φίλους μου.